Η βία στα σχολεία θερίζει και τα στοιχεία σοκάρουν. Αν υπολογίσει κανείς ότι ένα στα τρία παιδιά φαίνεται ότι έχει πέσει θύμα σχολικής βίας και εκφοβισμού. Ένα ακόμη στοιχείο που σοκάρει περαιτέρω είναι αυτό που προκύπτει σε περιοχές που δέχθηκαν μεγάλα πλήγματα όπως Θεομηνίες, όπου ο αριθμός αυτός αυξάνεται περαιτέρω. Ένα στα τρία παιδιά που δέχονται bullying είναι ένα φοβερό φαινόμενο, μια φοβερή κατάσταση. Αλλά και το ότι σε περιοχές που έχουν περάσει, έχουν γίνει Θεομηνίες ή καταστροφές όπως Θεσσαλία κλπ, δύο στα τρία παιδιά έχουν υποστεί bullying. Άρα βλέπουμε τους επηρεασμούς της ψυχικής ισορροπίας των παιδιών. Είμαι το άγχος της Νεφέλης και θα εμφανίζομαι κάθε φορά που πηγαίνουμε στο σχολείο. Η ενδοσχολική βία και οι δραματικές της συνέπειες αποτυπώνονται καθημερινά στα μάτια και τις ψυχές χιλιάδων παιδιών που τη βιώνουν. Όπως την Νεφέλη, την πρωταγωνίστρια της ταινίας μικρού μήκους του Χαμόγελου του παιδιού που προβλήθηκε σήμερα στο Ηράκλειο. Τι έχεις αγάπη μου? Τίποτα. Είμαι η ντροπή της Νεφέλης. Ακούγοντας τα παιδιά, προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι, να οργανωθούμε καλύτερα, να ενδυναμώσουμε τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να το μοιραστούν και να γίνεται θέμα ενδοσχολικό και όχι θέμα αστυνομικό. Οι σκέψεις της Νεφέλης είναι μια αποτύπωση του πόνου και της αβάσταχτης καθημερινότητας όταν αυτή έχει βία, προσβολές, εκφοβισμό και στο τέλος απόγνωση, που αν δεν γίνει λέξεις και να υποθεί, μένει να πονά, να γιγαντώνεται και τελικά να αφήνει τη βία να κερδίζει. Το και λεφτά, θα σου χαράξουμε ένα χαμόγελο στη μούρη. Άντε και γρήγορα, πολύ κουραστήκαμε. Θα πρέπει να ακούμε τα παιδιά μας, να ακούμε τις ανάγκες τους, να ακούμε τα θέλω τους, να ακούμε τις απόψεις τους. Αυτός είναι ο σκοπός που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, για να ακούσουμε τα παιδιά. Και πρέπει να είμαστε άμεσα, να λάβουμε μέτρα και να είμαστε άμεσα αποτελεσματικοί, ώστε να εκλείψουν αυτά τα συμπτώματα παραβατικής συμπεριφοράς που τόσο ταλαιπωρούν. Την ταινία παρακολούθησαν με κομμένη την ανάσα φορείς και μαθητές. Μια ταινία μάθημα που δείχνει το δρόμο και τις λύσεις μακριά από τιμωρητικά μέτρα, ποινές ή και αστυνόμευση, όπως τόνισαν οι ειδικοί. Μην καταδικάζουμε τα παιδιά και τα λέμε θήτες και θύμα και συμμορία, γιατί δεν είναι ούτε θήτης ούτε θύμα και συμμορία. Είναι το παιδί που δίνει βία, που ασκεί βία, το παιδί που δέχεται βία. Αυτό που ζητάνε τα παιδιά να είναι υποστηρικτικά απέναντί τους, να προλαμβάνουμε αυτό το φαινόμενο, και νομίζω ότι η πρόληψη είναι ουσιαστικά ένας τομέας στον οποίο πρέπει να επενδύσουμε πολύ. Είμαι η Νεφέλη. Μπορεί να μην με θυμάστε καν πλέον με το όνομά μου τώρα. Στην ταινία «Οι σκέψεις της Νεφέλης», η βία γίνεται λέξης όταν πια η ίδια δεν μπορεί διαζώσεις να τις μοιραστεί. Και αν στην ταινία οι λέξεις και τα συναισθήματα εκδηλώθηκαν αργά, το μήνυμα που στέλνει αυτή ακριβώς η ταινία είναι όχι μόνο όποιος το βιώνει να μιλάει τη στιγμή που του συμβαίνει, αλλά και σε όποιον απευθύνεται να έχει διάπλατα ανοιχτά τα αυτιά του για να ακούσει. Θα αφήσω αυτά.